Καταρχάς, να πούμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Φαίνεται ότι ο νομός Αχαΐας είναι στην τέταρτη θέση από άποψη όγκου καταθέσεων, αγγίζοντας τα 2,2 δισεκατομμύρια. Βέβαια, αν και είναι στην τέταρτη θέση, από άποψη κατακεφαλήν καταθέσεων, εκεί πέρα πηγαίνουμε στις τελευταίες θέσεις, μιας και το μέσο, η μέση κατάθεση, αν το διαιρέσουμε δηλαδή δια των κατοίκων, πάει στα 7.840 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι ο πλούτος ναι μεν υπάρχει στην περιοχή μας, όπως και σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν είτε είναι η Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι παραμένει συγκεντρωμένος στους λίγους. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας οικονομικής κρίσης. Συμβαίνει εδώ, συμβαίνει παντού. Στην περίοδο της κρίσης οι πλούσιοι συνήθως γίνονται πλουσιότεροι και αν σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις λόγω αδυναμίας, λόγω ρευστότητας κλείνουν τα καταστήματα, αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και παραμένουν είναι αυτές που έχουν ένα δυνατό background και έτσι καταφέρνουν μέσα στις περιόδους της οικονομικής κρίσης να γίνονται ακόμα πιο ισχυροί.